Θα μου επιτρέψετε για λόγους χρόνου να σας προσφωνήσω όλους με το αγαπητές φίλες και φίλοι και να απολογηθώ σε όσους είναι όρθιοι και σε όσους είναι έξω από την αίθουσα και παρακολουθούν την εκδήλωση μας από την οθόνη, αλλά υποτιμήσαμε τη συμμετοχή. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό καθηγητή και μεγάλο φίλο του Κυπριακού Ελληνισμού, Βαγγέλη Κουφουδάκη, ο οποίος είχε την καλοσύνη να αποδεχτεί την πρόσκλησή μου. Και να ταξιδέψει από τη μακρινή Αμερική για να λάβει μέρος στην σημερινή μας εκδήλωση. Θερμές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω και προς το φίλο πρόεδρο της Βουλής, Γιαννάκη Νομήρου. Ιδιαίτερα γιατί γνωρίζω πόσο βεβαρημένο ήταν το σημερινό του πρόγραμμα. Ευχαριστίες και προς τον αγαπητό φίλο Ανδρέα Αναγγελίδη, ο οποίος ανέλαβε και το δύσκολο και συχνά άχαρο ρόλο του συντονιστή. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρουσία σας και είμαι σίγουρος ότι με τη δική σας κριτική σκέψη και τις απόψεις σας θα εμπλουτίσετε στη συνέχεια το διάλογο. Κάποιοι φίλοι, μόλις πήραν την πρόσκληση της εκδήλωσης, με ρώτησαν ποιο είναι το ανάνεξι. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το υποεκόλαψη σχέδιων λύσης, σχέδιων Downer, σχέδιων Moon ή ακόμα και σχέδιων κυπριακής ιδιοκτησίας. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο σχέδιο, αλλά για μια παραλλαγή ή καλύτερα για τη μετάλλαξη του σχεδίου ΑΝΑΝ 5. Αυτό εξάλλου ομολογεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού τόσο στην επιστολή του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και με τις δημόσιες του δηλώσεις, χρησιμοποιεί ως μέτρο σύγκρισης των διαπραγματεύσεων και των συγκλήσεων των σχέδιων ΑΝΑΝ. Και ως συνήθως, οι οικολόγοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, το μεταλλαγμένο είναι πιο επικίνδυνο από το αυθεντικό. Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις μεταλλάξεις του ΑΝΑΝ 5. Η Επιτροπής Προεδρία, στα πλαίσια ενός Προεδρικού Συμβουλίου χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, μεταλλάχτηκε τώρα σε Επιτροπής Προεδρία με τον Πρόεδρο όμως να διαθέτει εκτελεστική εξουσία. Ο νόμιμος επικισμός της Κύπρου, που προβλέπεται να γίνει 19 χρόνια μετά από την υπογραφή λύσης του Κυπριακού, μεταλλάχτηκε τώρα σε διασφάλιση των 4 βασικών ελευθεριών στους Τούρκους υπηκόους, δηλαδή σε άμεσον επικισμό. Τα υπερπρονόμια που προβλέπονται για τους Τουρκοκύπριους με την εφαρμογή της αρχής της ενισχυμένης πλειοψηφίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταλλάχτηκε σε πλήρη εξίσωση του 18% με το 82% του πληθυσμού. Η αριθμητικά ίση συμμετοχή στον μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων μεταλλάχτηκε τώρα σε φόρμουλα Εκπεριτροπής πλειοψηφίας. Με άλλα λόγια, όταν θα διαφωνούμε, θα αποφασίζουμε έναν λάξ. Μια σου μια μου. Η κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από τη φόρμουλα της επικοδομητικής ασάφειας του γνωστού Σερ Ντέιβιντ Χάνι μεταλλάχθηκε τώρα σε φανερή κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη δημιουργία ενός νέου συνεταιριστικού κράτους από δύο συνιστώντα κράτη. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις μεταλλάξεις που ο πρόεδρος πέτυχε να επιφέρει στο σχέδιο ΑΝΑΝ 5. Σε αυτές όμως τις μεταλλάξεις, για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτή που προάγει ο υποψήφιος σήμερα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τη μετάλλαξη της χαλαρής συγκεκαλυμμένης συνομοσπονδίας σε χαλαρή νομοσπονδία. Η μετάλλαξη του σχεδίου ΑΝΑΝ 5 απορρίφθηκε με την ισχυρή πλειοψηφία του 76% στο δημοψήφισμα, αλλά αυτή η μετάλλαξη του σχεδίου ΑΝΑΝ που απορρίφθηκε από την ισχυρή πλειοψηφία στο δημοψήφισμα, δεν έγινε αυτή η μετάλλαξη διαμαγείας. Ούτε υπάρχει βέβαια κάποια πολιτική νομοτέλεια που θέλει κάθε καινούριο σχέδιο να είναι χειρότερο του προηγούμενου. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες για το επικίνδυνο σημείο στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε. Πρώτον, γιατί ο Πρόεδρος, αντί να σεβαστεί την λαϊκή εντολή της 24ης Απριλίου, έμεινε συνεπής με την υπόσχεσή του για τη σημαίνθωμα του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεύτερον, γιατί ο Πρόεδρος πίστεψε πως με την τακτική του καλού παιδιού, των γενναιόδωρων προσφορών, των μονομερών και εκ των προτέρων υποχωρήσεων, η Τουρκία θα άλλαζε πολιτική και θα εγκατέλειπε τις επεκτατικές της βλέψεις. Τρίτον, γιατί ο Πρόεδρος στηρίχθηκε στη φιλία του με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Γκόρντον Μπράουν, στη χημεία του με τον Μπαν Κι-μουν
στην επανάσταση που θα έκαναν οι Τουρκοκύπροι κατά της Τουρκίας και ξεκίνησε τις συνομιλίες χωρίς στρατηγική, χωρίς κοινή βάση και αφού πρώτα αχρίστευσε τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Τέταρτο, γιατί η πολιτική που ακολουθήθηκε διαπνέεται από φοβικά σύνδρομα απέναντι στην Τουρκία και στηριζόταν στην απαράδεκτη θεωρία ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα που δημιούργησε η εισβολή του 1974. Με βάση αυτές τις πολιτικές ψευδεστήσεις και αυτή την αφελή προσέγγιση, δεν λέω στρατηγική γιατί δεν υπάρχει στρατηγική, ήταν αναπόφευκτο να φτάσουμε στο σημείο να μας τρομοκρατεί σήμερα η ιδέα μήπως και η τουρκική πλευρά αποδεχτεί τις προτάσεις μας. Το μοντέλο λύσης που σήμερα διαπραγματευόμαστε καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και προσφέρει στην Τουρκία τη δυνατότητα του εκτουρκισμού της Κύπρου μέσα από τον νόμιμο επικισμό. Περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους Κυπρίους, ενώ προσφέρει άπλετες ελευθερίες στους πολίτες της Τουρκίας. Στερεί το δικαίωμα περιουσίας στους πρόσφυγες μας, αλλά όχι στους Τούρκους υπηκόους. Καταλύει το κράτος δικαίου και κάθε αρχή της δημοκρατίας. Η υποεκόλαψη λύση εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους στρατηγικούς στόχους της Άγκυρας και των συμμάχων της των Αγγλοαμερικανών. Ευθύνη για αυτή την καταστροφική πορεία φέρει και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος για 4 και πλέον χρόνια στήριζε ουσιαστικά αυτήν την πολιτική του Προέδρου. Τα πρώτα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η πολιτική ηγεσία αναζητώντας μέσα σε τραγικές τότε συνθήκες μια γρήγορη λύση, έκανε τη μεγάλη υποχώρηση για μια διπεριφερειακή δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτή η ομοσπονδία πολύ γρήγορα μεταλλάχτηκε σε ριζονική, που με την υπόδειξη των Βρετανών είχε ήδη γίνει στόχος των Τούρκων. Μη διαθέτοντας τότε μέσα και τρόπους άσκησης πίεσης επί της Τουρκίας, με το συσχετισμό δυνάμεων να είναι σε βάρος μας, ακολουθήσαμε τη διαδικασία και τη λογική των διακοινωτικών συνομιλιών. Κάθε φορά που οι συνομιλίες διακόπτονται, η ελληνική πλευρά άφηνε πίσω της σημαντικές υποχωρήσεις. Και κάθε φορά που οι συνομιλίες επανήρχιζαν, είχαν ως αφετηρία την κληρονομιά των ελληνοκυπριακών υποχωρήσεων, πάνω στις οποίες χτίζονταν και προστίθονταν νέες παραχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά. Η ιστορία των διακοινωτικών συνομιλιών είναι δυστυχώς μια ιστορία ελληνοκυπριακών υποχωρήσεων. Η κληρονομιά των διακοινωτικών συνομιλιών δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Δεν είναι διαχειρίσιμη γιατί έχουν διαραγεί τα έσχατα όρια ασφάλειας του κυπριακού ελληνισμού. Η Τουρκία, βλέποντας την τουρκική πλευρά να διολεσθένει σταθερά προς τις θέσεις της, αναθεωρούσε την δική της πολιτική, υιοθετώντας όλο ένα και πιο ακραίες απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα τούτου, φτάσαμε σήμερα στο τραγικό σημείο να υιοθετεί η δική μας η πλευρά παλαιότερες τουρκικές θέσεις και η τουρκική πλευρά να απαιτεί ανταλλάγματα για να μας κάνει το χατήρι να την ικανοποιήσουμε. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία και ιδιαίτερα μέσα από την έμπνευση της κυπριακής ιδιοκτησίας των συνομιλιών, το κυπριακό από πρόβλημα εισβολής και κατοχής, από ζήτημα παραβίασης του διεθνούς δικαίου, μετατράπηκε σε ένα δικοινωτικό ζήτημα κατανομής των εξουσιών. Η Τουρκία έχει πλέον αποενοχοποιηθεί και από κατακτητής πήρε το ρόλο του ουδέτερου παρατηρητή. Αν δεν θέλουμε να εθελοτυφλούμε, πρέπει τώρα να παραδεχτούμε ότι η στρατηγική αυτή απέτυχε. Αν στόχος μας ήταν μέσα από τη λύση να ανατρέψουμε τα κατοχικά δεδομένα, έχουμε αποτύχει παταγωδώς. Όχι μόνο δεν ανατρέψαμε τα δεδομένα της εισβολής, αλλά μέσα από τη λύση που διαπραγματευόμαστε, νομιμοποιούμε και διευρύνουμε τα κεκτημένα της Τουρκίας. Η στρατηγική μας απέτυχε γιατί ποτέ δεν μελετήσαμε σοβαρά την τουρκική πολιτική και ποτέ δεν κατανοήσαμε τους πραγματικούς στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας. Απέτυχε γιατί στηριζόταν σε μύθους που εμείς οι ίδιοι δημιουργούσαμε. Γιατί δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε και να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο διεθνές περιβάλλον. Γιατί δεν πιστέψαμε στον αγώνα μας τελικά και στις προοπτικές επιτυχίες του. Γιατί δυστυχώς μείναμε πεισματικά και ακατανόητα προσκολλημένοι σε ένα μοντέλο λύσης και μια στρατηγική που ξεπεράστηκαν από την ίδια τη ζωή. Είναι τραγικό, 38 χρόνια μετά την εισβολή, και ενώ όλο το διεθνές σκηνικό έχει αλλάξει,
Ενώ ο γεωπολιτικός χάρτης βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή, ο πλανήτης ολόκληρος είναι σε συνεχή εξέλιξη, το μόνο πολιτικό δεδομένο που παραμένει αναλύωτο να είναι ο στόχος της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Ένα πολιτιακό σύστημα που δοκιμάστηκε στη Βοσνία με τραγικά αποτελέσματα. Ένα κρατικό μόρφωμα που στηρίζεται στο γεωγραφικό διαμερισμό του νησιού αλλά και των δύο κοινοτήτων και το οποίο εκφύσεως για να λειτουργήσει στο βαθμό που θα είναι λειτουργικό προϋποθέτει την κατάλυση βασικών ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων της Κύπρου. Και το μόνο επιχείρημα στήριξης της διζωνικής είναι πως οποιοδήποτε άλλο στόχος είναι μη ρεαλιστικός και ανέφικτος. Δεν γνωρίζω, φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν είμαι σίγουρος αν ένας άλλος στόχος από αυτόν είναι ρεαλιστικός ή ανέφικτος, γιατί απλούστατα δεν έχουμε δοκιμάσει, δεν έχουμε στοχεύσει άλλο στόχο. Είμαι όμως σίγουρος για ένα πράγμα, πως η διζωνική, τουλάχιστον με το σωστό περιεχόμενο, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Στάσης Παπαδόπουλος, είναι ανέφικτη. Αυτό απέδειξαν 35 χρόνια διακοινωτικών συνομιλιών, 35 χρόνια ελληνοκυπριακών υποχωρήσεων. Αν ήταν εφικτός αυτός ο στόχος, πώς εξηγείται το γεγονός πως μετά από 35 χρόνια υποχωρήσεων δεν τον πετύχαμε, τι σοι ρεαλιστικός στόχος είναι αυτός που για 35 χρόνια παραμένει ανέφικτος? Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το Κυπριακό παραμένει άλυτο, γιατί αυτά που επιδιώκει να κερδίσει η Τουρκία μέσα από τη λύση είναι πολύ περισσότερα από αυτά που κατέκτησε δια της στρατιωτικής βίας. Η μόνη εφικτή λύση με τη σημερινή μας στρατηγική και τα σημερινά δεδομένα και ενώ δεν εξαναγκάζουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική, η μόνη ρεαλιστική λύση σε αυτά τα πλαίσια είναι λύση τουρκικών προδιαγραφών. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αν δεν παραδεχτούμε ότι η στρατηγική μας αποδείχθηκε ξεπερασμένη και αναποτελεσματική, τότε δεν υπάρχει ελπίδα για λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών που θα οδηγήσει σε μια Κύπρο ελεύθερη και ανεξάρτητη. Οι συνεχείς διολιστήσεις μας προς τις τουρκικές απαιτήσεις δεν φέρνουν λύση, φέρνουν διάλυση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Κατάλυση πρώτα της κυπριακής δημοκρατίας και αφανισμό του κυπριακού ελληνισμού. Τα διεθνή δεδομένα έχουν αλλάξει. Το καθεστώς της κυπριακής δημοκρατίας στη διεθνή κοινότητα έχει επίσης αλλάξει. Έχει ισχυροποιηθεί. Οι αντιλήψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αλλάξει. Όπως και οι προσδοκίες των πολιτών. Καιρός να αλλάξουν και οι στόχοι μας και η στρατηγική μας. Καιρός να τις προσαρμόσουμε στις νέες συνθήκες και στα σύγχρονα δεδομένα. Να αποβάλουμε τα φοβικά σύνδρομα που μας οδηγήσαν να διαπραγματευόμαστε σήμερα τους όρους υποταγής μας στον τουρκικό επεκτατισμό. Να γκρεμίσουμε τους μύθους και την ψευδέστηση ότι η Τουρκία, είτε για λόγους ηθικής τάξης, είτε ανταποκρινόμενη στις δικές μας υποχωρήσεις, θα δείξει πνεύμα συνένεσης και πολιτική βούληση αποκατάστασης του διεθνούς δικαίου και της έννομης τάξης. Η Τουρκία θα αλλάξει πολιτική μονάχα όταν εμείς με μια διεκδικητική στρατηγική την εξαναγκάσουμε να αλλάξει πολιτική. Τον Απρίλιο του 2004 ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της ιστορίας και διατηρήσαμε ζωντανό τον αγώνα μας και τις ελπίδες μας. Διασώσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία και θέσαμε τις βάσεις για μια νέα πορεία. Η μη επανεκλογή του αείμνηστου Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου μας πισωγύρισε, αλλά δεν μας γονάτισε. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οφείλουμε να δώσουμε συνέχεια στην απόφαση που ελεύθερα και δημοκρατικά πήραμε στο δημοψήφισμα. Να στείλουμε το μήνυμα πως το όχι ούτε έκφραση αυτορμητισμού ήταν, ούτε στιγμή αντίδραση. Να στείλουμε προς όλους το μήνυμα πως το όχι ήταν ιστορική αναγκαιότητα. Το όχι ήταν πράξη εθνικής αντίστασης. Υπάρχει άλλος δρόμος σήμερα? Ναι, υπάρχει άλλος δρόμος. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Μια καινούργια αρχή με καθαρούς και αναθεωρημένους στόχους που θα συνάδουν με τα ιδιότητα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι επιβεβλημένη και επίγουσα ανάγκη να απεγκλωβιστούμε άμεσα από τις προτάσεις και τις συγκλήσεις Χριστόφια.
να αποσύρουμε όλες τις διαχρονικές μας υποχωρήσεις, να διαπραγματευτούμε εξ υπαρχής τη λύση πάνω σε μια σύγχρονη και υγιή βάση. Να διαπραγματευτούμε σε ένα πλαίσιο που θα εγγυάται ένα ελεύθερο, δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος δικαίου. Αν συνεχίσουμε από εδώ που μας οδήγησαν οι διακοινωτικές συνομιλίες επί του σχεδίου ΑΝΑΝ, η κατάληξη αναπόφευκτα θα είναι δυστυχώς η εθνική αυτοχειρία. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα των λαθασμένων στόχων που θέσαμε, αλλά και των μυρολατρικών στρατηγικών που ακολουθήσαμε. Υπάρχει δυνατότητα για μια καινούργια αγωνιστική και διεκδικητική στρατηγική. Πρέπει να το πιστέψουμε και να αγωνιστούμε σκληρά για να επανέβρει το Κυπριακό τον πραγματικό του χαρακτήρα ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Για να γίνει επιτέλους ο αγώνας μας αντικατοχικός και όχι μυρολατρικός. Αφού όλοι συμφωνούμε πως αιτία του προβλήματος αλλά και της διόνυσης του είναι η Τουρκία, σε αυτήν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και τις προσπάθειές μας. Η στρατηγική μας πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή της τουρκικής πολιτικής και όχι στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της. Δίκαιη και δημοκρατική λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η Τουρκία εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τις επεκτατικές της βλέψεις απέναντι στην Κύπρο. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία του Κυπριακού. Και μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο αν δημιουργήσουμε στην Τουρκία μεγαλύτερο κόστος από το όφελος που έχει από τη συνεχιζόμενη κατοχή. Αν καταστήσουμε ανέφικτους άλλους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας. Η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε την Κυπριακή Δημοκρατία και μας προσφέρει δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ο στρατηγικός στόχος της Άγκυρας για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας προσφέρει ευκαιρίες που πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Με αποφασιστικότητα, πιστικότητα αλλά και επιμονή. Το αποδείξαμε τον Δεκέμβρη του 2006 μέσα σε πολύ πιο αντίξωες συνθήκες ότι μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις όταν το επιδιώξουμε στην κατοχική Τουρκία. Το αποδείξαμε και λίγο αργότερα με την άσκηση του βέτο μας σε σημαντικές συμφωνίες που η Τουρκία προωθούσε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφάλειας ως απάντησή μας στις απειλές της για παρεμπόδισή μας από την αξιοποίηση των υδρογόνων ανθράκων μας. Τα αδιέξοδα και η αποτυχία του νεοοθωμανικού οράματος της Τουρκίας, η εξέβρεση αποθεμάτων φυσικού αερίου, η σύγκριση των ενεργειακών μας συμφερόντων με αυτά του Ισραήλ είναι παράμετροι που πρέπει να αξιοποιηθούν. Τώρα είναι η στιγμή για τη διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών που θα αλλάξουν το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής μας. Τώρα είναι η ώρα για τη σύναψη συμμαχιών με ισχυρές φίλες χώρες πάνω στη βάση κοινών συμφερόντων, με στόχο να εξισορροπήσουμε το ανισοζύγιο δυνάμεων. Να αναβαθμίσουμε τη θέση και το ρόλο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αξιοποιήσουμε επιτέλους προς όφελός μας τη γεωστρατηγική θέση και αξία του νησιού μας που εκμεταλλεύεται η Βρετανία και επιβουλεύεται η Τουρκία. Να θέσουμε τους Βρετανούς επιτέλους πρώτων ευθυνών τους, τερματίζοντας τον πολιτικό στρουθοκαμιλισμό και ανοίγοντας το κεφάλαιο των στρατιωτικών βάσεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε τη λύση μέσα σε πιο ευνοϊκές συνθήκες και υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Όταν θα είμαστε και εμείς και η Ελλάδα ισχυρότεροι και έχουμε υποχρέωση, οφείλουμε σήμερα να στηρίξουμε έμπρακτα την Ελλάδα για να ξεπεράσει την οικονομική κρίση που μας πήρε. Το οφείλουμε ως Έλληνες, αλλά και γιατί χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ελλάδα. Ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός. Μου είναι αδιανόητο ένας λαός με χιλιάδες χρόνια ιστορία, ένας λαός που επιβίωσε μέσα από αιώνες και αιώνες κατοχής, να ανέχεται να τον εκβιάζουν με στενάχρονο διαγράμματα. Δεν δικαιούμαστε εμείς με την ιστορία μας να βλέπουμε την ιστορία στατικά. Ούτε να χάνουμε την υπομονή μας και να παρασυρώμαστε από θεωρίες περί τελευταίας ευκαιρίας. Δεν είναι ευκαιρία μια λύση εθνικής αυτοκτονίας. Το σχέδιο ΑΝΑΝ 5, όπως και το υποεκόλαψη ΑΝΑΝ 6, δεν αποτελούν ευκαιρία, αλλά εθνικό κίνδυνο, εθνική απειλή. Ούτε υπάρχουν τελευταίες ευκαιρίες για έναν λαό που συνεχίζει να αγωνίζεται. Επαναλαμβάνω, λύση στα χρονοδιαγράμματα που ορίζει η Τουρκία και η δική της συμμάχη, λύση με τη σημερινή στρατηγική και τα σημερινά δεδομένα, θα είναι λύση θνησιγενής, θα είναι λύση καταστροφική για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει η γρήγορη λύση.
αλλά πολύ περισσότερο μας ενδιαφέρει η ποιότητα της λύσης. Η λύση του Κυπριακού δεν έχει νόημα αν βασίζεται στο παρελθόν, αν βασίζεται και διευρύνει τα κατοχικά δεδομένα του 1974. Η λύση θα έχει νόημα μόνο αν ανατρέπει τα κατοχικά δεδομένα, φέρνει την ελευθερία και αποκαθιστά το δίκαιο. Η λύση θα είναι βιώσιμη μόνο αν εμπνέεται και στηρίζεται στις σύγχρονες αρχές και αξίες της δημοκρατίας. Η λύση θα είναι δίκαιη μόνο αν σέβεται στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς καμιά διάκριση. Δεν επιδιώκουμε περιορισμό των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Ούτε όμως είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε περιορισμό των δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων. Η λύση θα έχει προοπτική στο μέλλον μόνο αν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μελλοντικών γενεών που θα τη βιώσουν και θα την εφαρμόσουν. Αυτό που επιδιώκουμε είναι αυτό που κατέκτησαν οι λαοί της Ευρώπης μετά από πολλούς και αιματηρούς πολέμους. Μια ελεύθερη και δημοκρατική πατρίδα. Τίποτε περισσότερο, αλλά και τίποτε λιγότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Λυλίκα, ο οποίος μας μίλησε για την ποιότητα της λύσης, της λύσης που πρέπει να επιτύχουμε με νέους δρόμους, καθαρές διεκδικήσεις με καθορισμό της Τουρκίας ως των εχθρών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι ο καθένας από εμάς έχει 2-3 ερωτήσεις προς τον καθέναν από τους 3 ομιλητές. Δυστυχώς ο χρόνος που δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε την αίθουσα είναι περιορισμένος. Θερμή λοιπόν παράκληση στον όσο χρόνο έχουμε, ο κάθε ένας που θα υποβάλει ή κάθε μια που θα υποβάλει ερώτηση, να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος γίνεται. Υπάρχουν μικρόφωνα που θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ναι, παρακαλώ.